Πράγματι υπάρχει αυτό το σοβαρό ενδεχόμενο ε, αφού ανακοίνωσε ουσιαστικά ο Ντόναλτ Τραμπ ότι θα επιθυμούσε την επιστροφή της Ρωσίας στην ομάδα των G7, δηλαδή στον G, στην ομάδα των G8 ουσιαστικά, από όπου αποχώρησε το 2014 λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας και της κρίσης στην Ουκρανία ε, γενικά. Ε, Χθε ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα αυτό να συμβεί, ωστόσο έχει ήδη διαρρεύσει... Ε, το CNN δημοσίευσε πρώτο αυτή την πληροφορία και επικαλέστηκε πηγή ανώδοτο αξιωματούχου στην Ουάσινγκτον, ε, ότι υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν έτσι ώστε να προσκληθεί η Ρωσία στη σύνοδο των G7 του χρόνου, το 2020, τη φιλοξενία της οποίας έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε εδώ ότι ήδη παρασκηνιακά ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει συναντηθεί και έχει συζητήσει το θέμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αλλά το είχε συζητήσει λίγο νωρίτερα και με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμυρ Ζελένσκι, ο οποίος αμέσω μετά, αφού εξελέγει, είχε πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τελειώσει η κρίση στην Ουκρανία. Οπότε βλέπουμε Μάλιστα. εδώ τη σύνδεση των δύο θεμάτων και θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά και λοιπόν στη η εθνή ισορροπία με Αμερική και Ρωσία να είναι στο επίκεντρο αυτών.